Βεντέμα σημαίνει μετακίνηση. Κάθε χρόνο, τους θερινούς μήνες, μια εξαμελής ομάδα βεντεμάρων, το Τακίμι, ξεκινούσε από το χωριό Θραψανό Πεδιάδος και περιόδευε στα χωριά της Κρήτης ώστε να κατασκευάσει επιτόπου πιθάρια. Το Τακίμι αποτελείται από το Μάστορα, το Σωτομάστορα, το Χωματά, τον Καμινιάρη, τον Τροχάρη και τον Κουβαλητή. Ενίοτε υπήρχε και ένας ξυλάς. Φτάνοντας σε κάθε τόπο γινόταν η εγκατάσταση σε τοποθεσία επιλογής του μάστορα. Πρώτα κατασκευαζόταν το καμίνι, ημιυπόγειο με πλήθος και λίθινη επένδυση. Το καμίνι των ημερών κεραμικής κατασκευάστηκε κατά τα θραψανιώτικα πρότυπα. Έπειτα στείνονταν τα τροχιά, το τραπέζι και η καλύβα του σωτομάστορα. Στην καλύβα φυλάσσονταν τα χώματα και τα εργαλεία και εργαζόταν ο σωτομάστορας, ο οποίος κατασκεύαζε το φύτεμα, δηλαδή τη βάση και την κατώτερη ζώνη του πιθαριού. Εργαζόταν μόνος του για λόγους συντομίας και επειδή κατασκεύαζε επιπλέον μικρότερα αγγεία. We'll be right back.
Στη συνέχεια αναλάμβανε ο μάστορας που εργαζόταν έξω στα τροχιά, δουλεύοντας συγχρόνως πολλά πιθάρια εναλλάξ, προσθέτοντας τομοσχές και αφήνοντάς τα να στεγνώνουν. Ένα πιθάρι κατασκευάζεται σε στάδια. Ένα μακαρόνι πυλού προστίθεται κάθε φορά και διαμορφώνεται σε τείχομα. Κάθε τέτοιο κομμάτι ονομάζεται στομοσιά. Κάθε στομοσιά είναι απαραίτητο να στεγνώσει μετά την ολοκλήρωσή της για να μην υποχωρεί στο βάρος της επόμενης. Φυσιολογικά, διότι αν ήταν ακόμη χαλασμένος ο καιρός, θα πιάναμε με το γκάζι, πετρογκάζι, με το φλόγιστρο και τα βιώσα, τα κάναμε να ξέρουμε. Αλλά σήμερα δεν έχουμε ανάγκη. Χθες ήταν ο καιρός λιγάκι άστατος, συννεφιές και έτσι ας πούμε με τη βοήθεια του φλόγιστρου τελειώσαμε πάλι κανονικά. Τώρα θα είναι φυσιολογικά, λέγεται σήμερα πιθαρόμερα. Έτσι την αποκαλούμε εμείς όταν είναι καλή μέρα. Και πράγματι έτσι, πραγματικά πιθαρόμερα. Μια άλλη παράδοση αντίστοιχου αποθηκευτικού αγγείου είναι οι τζάβες της Μεσσηνίας, οι οποίες κατασκευάζονται με πολύ διαφορετική τεχνική. Ο ίδιος ο αγγειοπλάστης περιφέρεται γύρω από το αντικείμενο, προσθέτοντας μικρές δόσεις πυλού και σηκώνοντάς το προοδευτικά. Η τεχνική αυτή είναι περισσότερο κοπιαστική και χρονοβόρα. Η κατασκευή ενός μόνο αγγείου μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 εβδομάδες. Thank you.
εγώ από ό,τι βλέπω, εγώ τσάπα πεθαίνω μπροστά στα παιδιά αυτά. Και δεν τα είχα δει ποτέ στη ζωή. Έτοιμα τα είχα δει. Αλλά πώς φτιάχνουν δεν τα είχα. Αυτό μπορούσα να δουλεύω μέχρι να πεθάνω. Γιατί βάζω πέντε κάτω, τα φτιάχνω την ημέρα μου, το βράδυ μπορώ να πάω μια βόλτα με τη γυναίκα, με τα παιδιά. Ενώ εγώ όταν ρίξω κάτω 100 ή 150 κομμάτια, οι 20 μέρες θα είμαι μέσα δεμένο. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει τόσο πολύ, ας πούμε. Τη λατρεύω μεν, γιατί έτσι μεγάλωσα, αλλά αυτό εδώ το ζηλεύω, με την καλή έννοια φυσικά. Αυτό που ήθελα 10 μέρες με τη βοήθεια που μου δώσανε, το κίνω στην τρίτη μέρα. Είναι μεγάλη διαφορά. Μεγάλη. Είναι τεράστια, όχι μεγάλη. Και συνιστώ, ας πούμε, να κάνει έναν τροχό με τέτοια δυο τροχιά, να αρχίσει, ας πούμε, να. Γιατί οι τελάς που δουλεύουν είναι καλύτεροι από τη δικιά μας. Έτσι θα ήταν καλύτερα, λοιπόν, από πάρει έναν τροχή ή δυο ή τρία, γιατί στα δυο θα ζητήσει το τρίτο, το τρίτο θα ζητήσει το τέταρτο, θα το είναι τόσο εύκολο και θα δείτε μια διαφορά. Εγώ σίγουρα θα έρθω στην Κρήτη και θα έρθω κάτω και θα κάτσω ένα μήνα. Άμα την πράσω δεν θέλω. Έτσι. Το έχω βάλει στο μυαλό μου αυτό. Ναι, ναι. Εκτός και δεν, απόφαση και δεν με δεχτείτε. Α, οι τζάρες, τις τζάρες αποκλειστικά εννοείται. Τι τζάρες θα κάνετε. Αυτά. Φυσικό, το δεν μπορώ να το κάνω. Ναι, ναι. Εγώ, εκεί απάνω στην τεχνική, δηλαδή στην τζάρα.